Συναγερμός σήμανε στις 11 το πρωί της Παρασκευής στον Εύρο, όταν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξη Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με στελέχη της Υπηρεσίας Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κομωτινής, συνέλαβαν 5 παράτυπους μετανάστες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 10 πιστόλια τουρκικής κατασκευής των 9 mm. Τα στελέχη του λιμενικού εντόπισαν τα άτομα, 4 Σύριους και έναν Αλγερινό ηλικίας από 21 έως 42 ετών, την ώρα που τους μετέφερε ένα άλλο άτομο με ταχύπλοο από την Τουρκία στην ελληνική πλευρά στο Σουφλί. Ο οδηγός του ταχύπλοου, αφού τους αποβίβασε, στη συνέχεια επέστρεψε στην Τουρκία. Όταν τα 5 άτομα ξεκίνησαν να απομακρύνονται από την περιοχή, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Με έκπληξη, οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σακίδιο του Αλγερινού ηλικίας 21 ετών 10 πιστόλια τουρκικής προέλευσης διαμετρήματος 9 mm με σβησμένους τους αριθμούς σειράς. Παράλληλα, κατέσχεσαν και τα 3 κινητά τηλέφωνα. Πρώτη φορά εντοπίζονται οπλισμένοι παράτυποι μετανάστες και αυτό δημιουργεί πολλές σκέψεις στους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς.